να μέτρω. Αχ, το μάθατε κιόλας, όλα μου. Το ανακοίνωσα εγώ σε όλους τους συγγενείς. Η ανακοίνωση του περί τι. Η παρουσία ενός μέτρου δε σερεμονή είναι αυτονόητη σε κάθε κηδεία της οικογένειάς μας. Το καιρό, το μετεωρολογικό δελτίο. Πες της τα. Δυστυχισμένες, τι κάνατε. Έχει και συννεφιά. Συννεφιά. Το μέτρο γρήγορα. Δεν μένω τη στιγμή σε αυτό το σπίτι. Ακού συννεφιά. Μην κάνεις τέτοι όνομα μου. Μόλις πάρω με δίκη θα τηλεφωνήσουμε στο αστυνοσκοπείο. Ωραία. Και ο μέτρο. Τον περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Και το πρόγραμμα, οι θέσεις, οι καλεσμένοι, τα άνθη, ο βουφές. Το φέρετρο δεν λες. Ανοιχτό ή κλειστό. Τι όγκος, Θεέ μου. Τι κάνεις έτσι, Βερόγα μου, τι κάνετε έτσι. Βλέπετε, θα ταράξετε την Μαρία μας. Μόλις πάρουμε δελτίο καιρού, αποφασίζουμε. Παραμένω μόνο με την προϋπόθεση ότι οι παριστάμενοι θα συμμορφωθούν απολύτως με το πρωτόκολλο. Αναφέρομαι στην περιβολή των δύο κυριών. Θα έφτανα να το χαρακτηρίσω σαν έλλειψη τάκ απέναντι στο λειτουργήμά μου. Έχετε 4 λεπτά προθεσμία. Παρακαλώ. 3,5 λεπτά. Μαρία! Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συλληπιτήρια. Μερσή. Συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο μέτρ, πέρα και μάθατε τη συμφορά μας. Παρακαλώ, μην ταράζεστε. Εμπιστευτείτε τις λύπες σας σε μένα. Ξέρετε όμως, μέτρ, πως το δελτίο καιρού αν... Προσεχές 24ωρο, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνευ νεφών, άνευ σποραδικών βροχών. Καταιγίδες απαγορεύονται. Θερμοκρασία εξάνωδο. Ω με, σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, μαέτρο. Ναι, ξημαέτρο. Όλα τα προβλέπετε εσείς. Μα όλα τα προβλέπετε. Μια προσφορά του γραφείου πένθυμων τελετών. Έκτακτο δελτίο. Αποκλειστικά για το γραφείο μας. Συγχαρητήρια. Μα πώς θα σας το ξεπληρώσουμε αυτό το πράγμα. Ξεχάστε το. Μία μικρή ανακουφιστική σουρπρίζ. Προσφορά του γραφείου μας. Μέτρ, πόσο ευτυχισμένες μας κάνετε. Οπότε τώρα μπορούμε να διευθυνίσουμε τα πάντα γύρω από την κηδεία. Το φέρετρο κηδείως. Ανοιχτό ή κλειστό. Καταρχήν ανοιχτό. Ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Πρακτική λόγη, μέτρο. Ξέρετε, η Θεία Κοστούλα έρχεται αεροπορικός από το εξωτερικό. Και καθώς φτάνει μία ώρα πριν την κηδεία. Τελετή. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Έρχεται αποκλειστικά για να δει την εκκλησία για τελευταία φορά. Θέλετε να απομένουμε σε έλλειψη. Δεν συμφωνείτε. Έλλειψη. Είναι σφοδρότατη η επιθυμία. Παρτών. Χρονικός εντάξει. Mm.
Άρωμα. Κακός. Μόνο κολόνια. Κακός. Ομοίως. Έτοιμες. Ευχαριστώ. Ελέγατε. Είναι σπονδρότατη η επιθυμία της θείας Χριστούλης. Και δεν κάνει να καθυστερήσουμε αυτή τη χαρά. Τη στιγμή μάλιστα που ξόδεψε τόσα χρήματα για να έρθει αεροπορικός από το εξωτερικό. Παραλείπω ότι και η μικρή θα την κρατήσει. Πάντα επιθυμούσε να δει στον τόπο για την τελικό με τη θεία Χριστούλη. Τι λέτε, Νάιτρ. Τώρα δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Τα πάντα θα εξαρτηθούν. Για τη θεία Χριστούλα μία είναι εξαίρεση, την αγαπούσε τόσο πολύ. Αχ, ναι, τη λάτρευε τόσο πολύ. Απολύτως, ας περιμένουμε το αεροπλάνο. Ας περιμένουμε, Μέτρο, αφού τη λάτρευε. Τη λάτρευε. Δεν εννοώ τι θέση έχουν τόσα μέσα σε ένα σαλόνι βουτυγμένο στο πένθος. Αγαπητή Όλγα, καλά τι άδεια αυτά που λες και όπως πρέπει. Και πολύ σε τιμά η οικογενειακότατη και η χριστιανικότατη σου στάση. Ομολογώ ειλικρίνεια προθέσεων και συναισθημάτων, ειδικά συναισθημάτων και... Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τις γνώσεις σου για τα οικογενειακά μυστικά, ούτε και να επέμβουμε στο πρόγραμμα της κηδείας. Τελετής! Τελετής! Τελετής. Πράγμα που θα ήταν άλλωστε. Έλλειψη τάκτ. Θα επιμείνω ωστόσο στην τελευταία σου φράση και... Την τελευταία σου φράση σχετικά της θείας Κοστούλας και νεκρά στη λατρεία. Εγώ αμφιβάλλω. Η θεία Κοστούλα, και περί αυτού είμαι απολύτως βεβαία, δεν άφηνε ευκαιρία που να μην κακολογηθεί η συγχωρεμένη. Γνωρίζω εγώ περιπτώσεις. Μεταστάσα. Μεταστάσα. Περιπτώσεις. Περιπτώσεις. Κι ήμουν παρόν. Παρούσα καλέ. Ήμουν παρούσα τουλάχιστον σε θεία δείπνα, όπου η θεία Κοστούλα έλεγε αντιρρήσεις βασικές, όχι μόνο για τον Βίλο, αλλά και για την πολιτεία της νεκράς. Πα, και δεν μου λες, σε παρακαλώ, τι θες και η θεία Κοστούλα να κατακρίνει τους άλλους. Και μάλιστα ένα άτομο που δεν είναι πλέον στη ζωή. Άντε, άντε να μην μιλήσω για την κυρία θεία Κοστούλα. Μήπως εγώ. Αν εγώ. Μπα, τι υπονοείς πως η θεία Κοστούλα έχει δύο επιλήψιμο. Είπα εγώ πως η θεία Κοστούλα έχει δύο επιλήψιμο. Εσύ εννοούσες πως η θεία Κοστούλα έχει δύο επιλήψιμο. Εσύ εννοούσες πως η θεία Κοστούλα έχει δύο επιλήψιμο. Εγώ εννοούσα πως η θεία Κοστούλα έχει δύο επιλήψιμο. Για να σας πω, καμιά σας δεν εννοούσε πως η θεία Κοστούλα έχει δύο επιλήψιμο. Απολύτως. Ελάτε τώρα. Ξέρετε τα τώρα, δεν είναι σωστό. Τι αυτή περιπτώσει, Μαριέ. Εντάξει. Ας το θεωρήσουμε πλέον κλειστό. Αν εννοείται το φέρετρο, αποκλείεται. Όχι, Μέτρο. Το θέμα της θείας Κοστούλας έλυσε. Όσο για το φέρετρο, αυτό είναι δική σας δουλειά. Μαρία. Τι κακό, ρε. Δεν γνωριζόμαστε. Να συνορίζουμε το κοριτσάκι μου, δεν πήγε να σε επιβληθείς. Έφερε και την κορούλα της, κάτω από το κάτι μου. Βεβαίως και την έφερα. Τα παιδιά πρέπει να βλέπουν, να μαθαίνουν, να ενημερώνονται. Χρειάζονται εφόδια στη ζωή τους. Έχουμε χρέος εμείς οι γονείς. Μπράβο, μπράβο. Και προτίθεται να τη φέρω και στη κηδεία. Οφείλουμε να είμαστε άνθρωποι της προόπου, να προωθούμε την εγκυκλοπαιδική κατάκτηση. Ο ίδιος ο καθηγητής της μου έλεγε, κυρία Χαρή... Χαίρο πολύ. Συγγενείς εξαίματος ή εξαρχής. Εξαίματος, ο Μέν. Ο Μέν. Και τώρα παρακαλώ πολύ όλοι μαζί να ρίξουμε μια ματιά στον κατάλογο των καλεσμένων. Παρακαλώ εσείς να μείνετε φρουρά στην μέχρι ή υπόλοιπες. Παρακαλώ πολύ. Μαμά, ποια είναι η διαφορά στη συγγένεια εξαίματος και εξαρχιστήρας.
Ανθιστία Χρυσόμου. Αλφα, γάμα, γι, γιώτα. Είναι η συγγένεια πλαγία και όχι εξέματος. Η προκύπτουσα της ενώσεως δύο γενών, ήδη του και συζύγου, μάλιστα και τη συζύγου, καλείται τη γένεια. Η δε της ενώσεως τριών γενών, τη γένεια. Ως λίγο χάρη, η σύγκαμπρη... Μάλιστα. Με συγχωρείτε, σας διέκοψα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Εγώ παρακαλώ, έχετε προτεραιότης. Το κλάμα δεν γνωρίζει προτεραιότητα. Η προτεραιότης είναι προτεραιότης. Επιμένω, συνεχίστε. Ωραία, είμαι υπέρ της δημοκρατίας των συναισθημάτων. Κι εγώ, οικογενειακός. Σας συγχαίρω και συνεχίζω λοιπόν. Αν σας διευκολύνει, μπορείτε να κλαίτε βουβά μέχρι να τελειώσω τη φράση μου. Βεβαίως και ναι. Και η Ιωνία Χιστία, κατηγορητή κβάζη Αφίνητα, η οποία προκύπτει εκ μνησία του Βουβάη. Μάλιστα. Οι βαθμοί τη συγγενεία αριθμούνται εκ του αριθμού των μεσολογικών κινήσεων. Και επί Αγιστία υπάρχει αλλιούσα γραμμή. Πενθερό, πενθερά, κρατιούσα, γαμπρό νύφη και πλαγία, ανδράδελφο. Ανδράδελφο, μάλιστα. Κυκλάμινα. Κυκλάμινα. Πού είναι τα κυκλάμινα τη Μαργαρίτη σα. Τα λάτρα με τα κυκλάμινα. Ήταν τα αγαπημένα της αυτέκια. Πάντα είναι λυγμένη στα κυκλάμινα η Μαργαρίτισσα. Η Μεταστάσα. Βεβαίως και κάθε δικαίωμα να έχει προτιμήσεις. Πού είναι τα κυκλάμινα. Μαρία, Όλγα, Ελένη. Πού είναι τα κυκλάμινα της. Κυκλάμινα. Γιατί ξεχάσαμε τα κυκλάμινα. Και πού θα βρούμε τώρα κυκλάμινα. Για να σου πω Αντιγόνη. Εμένα είναι κατάλογας. Δεν είμαι συγγενής, εγώ δεν έχω καρδιά. Ακούστε εκεί. Δεν έχω δικαίωμα πρέπει να ερωτηθώ για τα κυκλάμινα. Σιωπημένη. Και πού να βρούμε κυκλάμινα τέτοια εποχή. Είσαι εκτός θέματος. Σιωπήρε. Είσαι αγνώμων και ασεβής. Τι πάει να πει πού να βρούμε κυκλάμινα τέτοια εποχή. Έχεις καθήκον. Αν την αγαπούσες τη μακαρή την Εταστάσα. Όφιλες να βρεις κυκλάμινα. Να έχω μες στο λαιμό σου, αλλά να βρεις κυκλάμινα. Υγεία μου, δυστυχία. Δίκιο έχει. Τώρα... Όποιος αγαπάει τα πάντα κατορθώνει. Η πίστη και όλοι μετακινεί. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Θεέ μου, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν αντέχω άλλες συμφορές. Σας προειδοποιώ, δεν αντέχω άλλες συμφορές. Ευτυχώς που είμαι και εγώ εδώ. Άπονες, μωρές παρθένες. Ούτε μου το σκεφτήκατε, ούτε μου το σκεφτήκατε να ικανοποιήσετε το τελευταίο της πόθο και να την πνίξετε στα κυκλάμινα. Και ο κόσμος, τι θα έλεγε ο κόσμος, που όλοι οι δικοί του μας γνώριζαν την αδυναμία της μετάστασης. Της μεταστάσης. Για τα κυκλάμινα, τι θα πούνε την τούρα κοίτανε χωρίς τα αδάκια της. Ντροπή σε όλους σας. Εκτός του Μέτρη βέβαια. Ορίστε. Κυκλάμινα. Κυκλάμινα. Πλαστικά. Πλαστικά, βέβαια, πλαστικά, αλλά κυκλάμινα. Και τι... Μεταστάσα. Θα τιμήσουμε και την κατακραυγή του κόσμου θα γλιτώσουμε. Ω, Αντιγόνη. Αντιγόνη, όντως. Κυκλάμινα, μέχρι κυκλάμινα, ο Αντιγόνη, μόνο εσύ το σκέφτηκες. Να, αν αυτό το τελευταίο ήταν υπενιγμός εναντίον μου. Ορίστε, πάλι κάθα έκανες. Και τώρα το πλέον επίγον από τα άλλη τα προβλήματα. Τα επιδόρπια, τα αναψυκτικά, όπου θες. Ήτανε μία ώρα, ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο, δίχως βάσανα, δίχως κατατρέχουμε. Ο Θεέ μου, πότε θα σηκώνω το σταυρό του μαρτυρίου. Κουράστηκα, δεν αντέχω σε αυτή τη ζωή, όλα σε μένα τα βάρη. Το μετεωρολογικό δελτίο, τα κυκλάμινα, όπου φες, δεν αντέχω άλλο, Θεέ μου, ως πότε. Oh, my God.
να τερουγίζουν τη δεκακή σου. Τερουγίζουν, οχιάζουν. Εσύ να κάνεις αφήσει περιγμούς για αυτοκτονία. Δεν το ήθελα, όλη υπομονήθηκα. Μέρι, δεν το ήθελα. Πάν δεν είσαι ένωσης τάκτη. Τώρα πια είναι σαν να το υπολογίζομαι. Ώστε ανοίγονται νέα φάρατρα. Παρακαλώ. Ο υπενιγμός αντιαθέλητος ήταν σαφώς εναντίο της νεκράς. Παρακαλώ, οδηγήστε με κοντά της. Θέλω να επιστατήσω τον ντύσιμό της, να ελέγξω το φόρεμα που θα φορέσει. Ποια κυρία θα με ακολουθήσει, έτσι. Εγώ. Το συνιστώ θερμά και αδύσταρτα. Με συγχωρείτε, μήπως είστε η κόρη Μαυρομάτη. Μάλιστα, γιατί. Η μικρή αδερφούλα της Ρινιός. Μάλιστα, γιατί. Η βασιλικούλα. Τώρα με φωνάζουν και εκεί. Γιατί. Και δεν με θυμόσαστε. Όχι. Και δεν με θυμάσαι εμένα, βασιλική μου. Μα... Στην πρώτη του ταξίου. Κάτι μου! Δεν είμαι η Αντιγόνη! Η Αντιγόνη? Η Αριστούχος Αντιγόνη, αχ, Αντιγόνη μου! Πόσα μου θυμίζεις! Οδέτη, να σου γνωρίσω και την κόρη μου! Οδέτη! Να μου τα πεις όλα, ε! Να καθίσουμε πρώτα κάτω και να μου τα πεις όλα! Θα στα πω όλα και ας ξεκινήσω από το ενδεικτικό της πρώτης από το ταξίου! Ξέρεις, μαμά! Περί αυτοκτονίας τι ξέρουμε! Αυτοκτονία χρυσόμου ή αυτοχειρία οφείλεται κυρίως σε ατομικούς και όχι κοινωνικούς λόγους. Αγγλιστή, σου εσύ. Γαλλιστή, σου ασάι. Έδια, υπερηφάνεια έναντι των συμβιούντων. Αδυναμία, προς αντίσταση. Μια στιγμή. Πράκτικα και να συλλαθείτε. Ευχαριστούμε. Η αδυναμία προς αντίσταση. Εκδηλωτή δηλαδή. Κοινωνικός καταναγκασμός εξαρτησάς της κοινωνικής συμβιώσεως δημιουργούμενος, όσπις, υπερικά και του της αυτοσυντηρήσεως αίσθημα. Μεταξύ ζώων παρατηρούνται αυτοκτονίε! Ποτέ. Τα ζώα δεν αυτοκτονούν, η κοινωνικότητα των είναι βιολογική και όχι ψυχολογική. Και ποια είναι κατά τη γνώμη σου, Βασιλικούλα, η πρώτη βοήθεια προς τον αυτόχειρα? Η στατιστική επιστήμη φυσικά. Η οποία μελετώσα το φαινόμενο τούτο κατά λαού φύλων εποχά του έτου και καταγράφουσα διαδοχικώ. Αποδείλει γενναία συνεισφορά η συνδιαπλήρωση των αιτιών του φαινομένου του ντρού. Μερσή, μαμά! Ξανακινήσω στην εργασία μου! Καλώς. Πρόσεξε μόνο. Μην αναφέρεις αυτή τη λέξη μπροστά σε άλλους. Δεν έχω καμία διάθεση να σου προσάψει έλλειψη. Αδιαφορώ! Αδιαφορώ! Είναι εμπεριμός να πάψω την εγκρήγορη σου χέρια. Εγώ πάντως δεν θα το επιτρέψω. Ακούστε, αγαπητοί, πως τη θόδεσμος δεν είναι το τούτο συνηθισμένο. Αρνούμε να ακούσω οτιδήποτε. Έλειξε. Αδιέξοδο, λοιπόν. Μέτρο, νομίζω ότι συμφωνήσαμε για το φόρεμα. Για να μην παρεξηγηθούμε εγώ με τη Μαρία μας. Επειδή και οι δυο μας φέραμε έτσι από ένα φόρεμα γιατί... Δεν τα στάσα. Έτσι, σαν αποχαιρετιστήριο δωράκι, συμφωνήσαμε να φορέσει ένα από τα δικά της φορέματα, τέλος πάντων. Γιατί δεν λέγεται εμείς. Άσε το μεταγιόν! Άσε το μεταγιόν! Απρέπειες! Μεταγιόν! Τι μεταγιόν! Με άλλη συμφορά! Μεταγιόν! Με τη φωτογραφία ενός άντρα μέσα! Άγνωστο άντρα! Ανήθικα πράγματα! Ένας άντρας αγνώστου εθνικότητας επάνω στο στέλνο της θείας και... Και με χωρίς του χέρι από μέσα. Χωρίς! Τι τόσο από αυτό. Το θεωρώ απρέπεια. Να κουμπάει ένα βρέο στην κομμινιζό της νεκρής. Και μάλιστα χωρίς του χέρι από μέσα. Πάτε κάτω να συλλαθείτε. Απροπό. Τα επιδόρπια. Τα αναψυκτικά. Ο μπουφές.
Θα ξέρετε βέβαια, μια και δεν αποφασίσαμε, αποφασίσατε για το θέμα το φέρετρο, ανοιχτό ή κλειστό, θα ξέρετε βέβαια πως δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ούτε το μπουφέ, ούτε τα νοσηλεία. Συγκεκριμένα, αν το φέρετρο παραμένει ανοιχτό, τότε από τα εδέσματα θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα σάντουιτς με κρέας. Νομίζετε? Μα ούτε κουβέντα. Μα χρυσό μου, ούτε κουβέντα. Με φέρετρο ανοιχτό, τη μεταστάσα μέσα, το καπάκι να λιγοκλίνει κάθε τρεις και λίγο. Ποιος θα είχε την όρεξη να αγγίξει ένα καφετί μακρουλό φραντζολάκι που άμα το βγάλει στην κόρα έχει από μέσα ένα μακρουλό κομμάτι κρέας. Φυσικά εγκρίνω. Απολύτως. Ψυχολογικός. Καταλαβαίνετε αγαπητοί, οι συγγενείς παραστάσεις θα επηρεάσουν δυσμενώς τους καλεσμένους. Οπότε και δεν εγγυούμε για την επιτυχία της τελετής. Κατόπιν τούτου διαλέξτε ή φέρετρο ανοιχτό ή σάντουις με κρέας. Ωχ, νέο δίλημα. Αν μάλιστα υπολογίσουμε και την άνοδο της θερμοκρασίας για αύριο θα αναλυγώσει και το βούτυρο και... Οπότε, από αναψυκτικά αποκλείεται η μαυροδάχνη ή το βερμούντο. Να σας πω, δεν είναι παρατυπία ακριβώς, αλλά συγχωρέστε με θαφανός κληρός, αν θυμάστε και την προηγούμενη συζήτηση, το να θέλει το υπαινιγμό σας για τον τρόπο θανάτου της μεταστάσεις. Με άλλα λόγια, δεν θα ήταν φρόνιμο να σερβιριστεί ποτό παχύρευστο και συγχρώμα αίματος. Δεν μου λες, Μαρία. Πας γυρεύοντας. Είναι η δεύτερη φορά. Σε ειδοποιώ. Ηρεμήστε, αγαπητοί Λένια. Δεν τελείωσα ακόμη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα παρέσει για τους καλεσμένους να διατυπώσουν σκέψεις, αμφιβολίες, ίσως και υποψίες για τον τρόπο θανάτου της μεταστάσεις. Έπειτα, από τη στιγμή που θα έχει διασπαρεί μια τέτοια χρειά εντυπώσεων, επόμενο θα είναι να μην έχει κανείς διάθεση για ποτό παχύρευστο και σε χρώμα αίματος. Έτσι, κατ' επέκταση, να σας καταλογίσουν έλλειψη τάχη. Έστω. Για τη μαυροδάφνη ενδίδω. Όμως, για τα σάντουιτς εξακολουθώ να επιμένω. Τι πιο κομψό, τι πιο όμορφο. Έτσι κι αλλιώς το συνηθίζουν στην τάξη μας, χωρίς ενδιασμούς. Βεβαίως, και στις καλύτερες κηδείες, αλλά χωρίς ενδιασμούς για το φέρετρο. Αναρωτιέμαι, μήπως θα έπρεπε να κλείσουμε το φέρετρο. Ούτε σκέψη. Και η θεία Κοστούλα. Ίσως, αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό θα διευκόλυνε και το πρόβλημα του μπουφέ. Με φέρετρο ανοιχτό προκύπτει κι άλλο πρόβλημα. Αποκλείονται τα παραγεμιστά. Δυστυχία μου, γιατί? Μα Μαρία, συνέβρετε τέλος, χρυσό μου. Συγχωρήστε τη μέτρα. Πώς θα σερβίνεις παραγεμιστά, χρυσό μου, με φέρετρο ανοιχτό και τη θεία μέσα ταλαιγευμένη? Καθόλου δεν σκέφτεσαι τους άλλους. Βεβαίως και αποκλείονται τα παραγεμιστά. Τι είπατε? Τα ρίγευση. Ποιος θα τολμήσει? Ποιος διανοήθηκε να το προτείνει αυτό? Εγώ ενεργό με εντολές. Εντολές? Έλα τώρα, Ελένη, εσύ και οπισθοδρομικές σου ιδέες. Οπισθοδρομικές! Οπισθοδρομικές! Αλόφρισκη! Λοιπόν, όχι. Δεν την αφήνω εγώ να την κακοποιήσουν. Μου ανήκει όσο και σε εσάς. Και δεν την υπερασπίζω με το σπίτι μου. Μόνο πάνω από το πτώμα το δικό μου και το δικό μου. Όχι, παιδιά μου. Όχι τέτοια δοκιμασία για την καημένη. Ορίστε ο μεσαίωνας. Μα νομίζω μία ταρίχευση. Δεν είναι. Εγώ απεθάνω με τους ταρίχευτες. Ιδού, εξτόματος νηπίου. Θα τολμήσετε να πληγώσετε τα αισθήματα μίας παιδούλας. Οδέτη, νομίζω πως ήσουν απερίσκεπτη. Αρχικά δεν έπρεπε να προσβάλλεις τον κύριο. Και δεύτερον, είχαμε συμφωνήσει νομίζω πως όλοι χρειάζονται σε αυτή την κοινωνία. Αν μπορείς να φανταστείς την κοινωνία αυτή χωρίς τραπεζικούς υπαλλήλους, πώς μπορείς να τη φανταστείς χωρίς τον εργολάβο κηδιών? Τον μέτρο! Οφείλω να σε μαλώσω πολύ στο σπίτι, αλλά τρίτον... Και τρίτον,
Γνωρίζει η νεαρά τι θα πει τα νύχευση. Η διακοινικό μουσείο αντισηπτικών και βαλσαμικών διατήρησης κοινού σώματος, ονομαζομένο πλέον μομία, γιατί πτώμα άσχητο και αποξηραμένο, δυνική στα νυχεύσεως τέχνης, της οποίας άριστη ημών γνώστη υπήρξαν οι αρχαίοι μόνοι Αιγύπτιοι. Προς τούτον, αφαίρουν και ο εγκέφαλος και τα σπλάχνα, το σώμα πλήρουνται διαλογματοδών ουσιών και αφήνεται 70 ημέρας εντός μήτρου, κατόπιν δε τυλίγεται δια ταινιών εξυφάσματος. Και ο Ηρόδοτος, τι λέει από αυτό ο Ηρόδοτος. Οι ταριχευτές της Αιγύπτου πίστευαν ότι αποτελούσαν ειδική κατηγορία ιερέων Ηρόδοτος βιβλίων Γάμα, κεφάλαια 86-89. Και ο απότερος σκοπός των ταριχεύσεων. Οι αρχαίοι μονεγύπτοι επίστευαν ότι ο άνθρωπος απαρτίζεται από το σώμα και από το είδος διαφανούς και ασπανομοιότυπο προς το σώμα καλυμμένης κα. Το κα ακολουθεί το σώμα εις τον τάφο. Η δε τύχη του εξαρτάται από τη διατήρηση του σώματος, τυχόν αποσύνθεσης του οποίου θα παρέσυρε και το κα εις την ανυπαρξία. Είδω διατή. Καλώς, πήγαινε τώρα. Η θέση σου είναι δίπλα στην νεκρή. Μάλιστα. Είναι βλασφημία! Βέβαια. Είναι βλασφημία! Έλα τώρα, κυρία Λένη, βλασφημία μεσαίωνας. Μάλιστα, κυρά μου, βλασφημία! Και δεν δεχόμαστε να στείλουμε εμείς τον αεροκόσμο άνθρωπο δικό μας. Ένα το μένο και το ένα δεύτερο. Πολύ πάει! Όχι, τα ρίχνει, όχι. Πώς θα πάει στο μαράκι, τη μισή. Και στη δευτέρα παρουσία. Και στη δευτέρα παρουσία. Πώς θα παρουσιαστεί στον δημιουργό της λήψη και μάλιστα σχισμένη από πάνω μέχρι κάτω. Να τελειώνουμε. Μετά από όλες αυτές τις δυσχέρειες και την ούτως υπήν οικογενειακή σχεδόν αντίσταση για την ταρήγευση, δέχομαι να μείνει το ζήτημα όπως έχει. Και είναι νεκρά όπως έχει. Κάνοντας αυτή την παρακόρηση εις βάρος των αρχών του γραφείου μας, μισία την οποία ελπίζω ότι θα εκτιμήσετε δεόντως στο μέλλον, προτείνω, λόγω των ανυπέρβλητων δυσχεριών που αναφύονται στο ζήτημα του δείπνου, προτείνω λίγο να δεχτείτε κι εσείς να γίνει η τελετή με φέρετρο Χριστό. Οπότε θα έχουμε πλήρη ελευθερία φαγητών και ποτών. Πλήρη μαυροδάφνους, φυσικά. Ψήφι. Υπέρ. Ωραία. Οπότε γίνεται αυτόματα και το θέμα του μπουφέ. Κορίτσια, επιτέλους νικήσαμε. Είμαι μόνη. Είμαστε.
Τι αυτά σκοπεύατε να φέρετε? Τι χεία τα φέρετε! Μα δεν καλά το λένε εγώ ότι είσαστε άχρηστες και τσαπατσούλες όλες σας! Αναξίδι μία εδώ μέσα. Αυτή είναι η Μακαρίτισσα. Η Μεταστάσσα. Είχε μυαλό αυτή. Αυτή δεν είναι τέτοια. Θα ήταν τώρα εδώ. Θα τα είχε όλα αργολωμένα στο πι και πι. Τελετές, στεφάνια, γεύματα. Ούτε στον ηχάκι της μπορείς να μοιάσετε. Να σου ετοιμάστε αυτή την πάρτι. Να δεχτεί κόσμο. Να σου κουλαδίσει το σπίτι. Τα πάντα. Και περιμένετε. Περάστε για την ξενυχτήσετε. Την έχω έτοιμη. Μα χρυσάζει μου μέρα είναι ακόμη. Άσχετον. Και ντροπή σας που την αφήνετε μόνη και έλλη. Με, περάστε στον έλεγχο. Μέρη και Μαρία, περάστε να κάνετε παρέα στην νεκρή. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε και μεταξύ μας. Μα είμαστε σίγουρες. Άφησε σημείωμα. Άφησε σημείωμα. Και μετά ανέβηκε στην ταράτσα και το σημείωμα ανοιχτό. Φανταστείτε να το έβρισκε η αστυνομία. Ευτυχώς που ήμουν εγώ εδώ. Η Μέρη και η Μαρία δεν ξέρουν τίποτα. Ούτε κι οι άλλοι. Καταλαβαίνεις. Χωρίς χριστιανική ταφή. Αιώνιο στίγμα για την οικογένειά μας. Εμένα πάντως ο άντρας μου θα με χώριζε από ντροπή. Εσύ την βρήκες. Βέβαια. Και η Όλγα. Την πήγα μέσω την κλινική. Άκη ήταν αργά. Είχε τελειώσει. Τουλάχιστον την πήγε σε καλή κλινική. Την προσέξανε. Σε αυτό δεν έχουμε παράπονο. Την περιποιήθηκαν και την πρόσεξαν με το παραπάνω. Σ' αυτό τουλάχιστον είμαστε κατενθουσιασμένοι. Τουλάχιστον. Και σε ποια κλινική την πήγες? Στην κλινική η ωραία Πελοπόννησο. Και εκεί που πέθανε και ο Νότης μας. Όλοι στην Πελοπόννησο και πέθανε η Μαρικό. Ο Νότης είχε πεθάνει στο νοσοκομείο του Γολγοθά. Κάνεις λάθος. Στο Γολγοθά είχε πεθάνει η μητέρα μου. Ο Νότης πέθανε στο σανατόριο. Δεν επιμένω, αν και είμαι σχεδόν σίγουρη πως κάνεις λάθος. Στο σανατόριο είχε πεθάνει ο Ανέστης. Α, τουλάχιστον σε αυτό επιμένω. Ο Ανέστης πέθανε σπίτι μας. Τώρα είναι πλέον όλα έτοιμα. Κορίτσια, τις φορέσαμε και σου πιένω. Έπειτα εγώ το μέρο. Τουλάχιστον αποφύγουμε το σκάνδαλο. Σκάνδαλο, τι σκάνδαλο? Σκάνδαλο! Και γιατί σκάνδαλο! Ατύχημα λοιπόν ήτανε! Άλλωστε το δήλωσα εγώ στην κατάθεσή μου. Απλούστατα! Ανέβηκε στην ταράτσα να απλώσει κάτι σε ντόνια! Σε ντόνια! Σε ντόνια! Σε ντόνια δυστυχισμένη! Σε ντόνια! Σε ποιον το είπες, λέγε! Τι του είπες? Δυτυχία μας! Η οικογένειά μας άπλευνε σε ντόνια! Συγγενήσεις εσύ είσαι ποτέ! Όχι, λοιπόν, το πάνε κάθε κορίτσια. Όχι, όχι, τίποτα δεν χάθηκε, τίποτα. Σήκω, τρέχα, τρέχα, δυστυχισμένη, τρέχα. Πού? Τώρα στη φύλακα, στον διευθυντή της αστυνομίας, δεν ξέρω. Κάνω τι θες, αλλά τρέχα και άλλαξε την κατάθεση. Τώρα! Τι να πω? Θα πεις ότι είχε ανέβει στην ταράτσα. Όχι, 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 βεράντα. Σωστά. Δεν σημαίνει. Λοιπόν, θα πεις ότι είχε βγει στην βεράντα και φρόντιζε τα άνθη της και καθώς έσκυψε να κόψει, να μυρίσει ένα λουλουδάκι τέλος πάντων. Όχι, 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 όχι. Καθώς έσκυψε να πιάσει ένα πουλάκι. Της άρεσαν πολύ τα πουλιά. Πάω!
Σταθείτε! Σταθείτε, σας ακολουθώ! Δεν μου λες, Μαρία, γιατί πουλάς? Γιατί όχι, είσαι εναντίον των πουλιών? Εσύ είσαι εναντίον των πουλιών, το ξέρω. Εγώ είμαι εναντίον των πουλιών! Γιατί είμαι εγώ εναντίον των πουλιών? Εσύ μίλησες εναντίον των πουλιών! Α, για να σου πω, σε διαψεύδω με αγανάκτηση. Ελάτε, αφήστε τα προσωπικά σας πάθη. Η σκέψη σας να μένει δίπλα στην νεκρή. Ακριβώς! Είπατε πως αγαπούσα τα πουλιά. Να μου κάνεις την χάρη, μην ενοχοποιείς εμένα. Αυτή το είπε. Και άτιμο είναι. Ψεύδεσαι. Ποτέ δεν θα χάσεις τα πουλιά της Μακαρίτης σας. Βα! Τι βα! Τα μισούσε, τα φοβότανε τα πουλιά. Πάντα τα φοβότανε τα πουλιά. Και πού να το ξέρω. Το ξέρω εγώ. Αλλά δείτε. Εμένα ποτέ δεν με ρωτάει. Με παρακολύνετε συστηματικά. Γιατί δεν μιλούσες εν γέρος, χρυσό μου. Έτσι, για να σας δώσω ένα καλό μάθημα. Ακούς εσύ, πουλάκια, με οι πεταλούδες της άρεσαν. Σας άρεσε? Το μάθημα. Εγώ θα ζω αιωνίως με το σταυρό του μαρτυρίου απάνω μου. Και έχω αρχίσει να το συγκινήσω. Τίποτα δεν μου φαίνεται πλέον αδύνατο. Αδύνατο. Αδύνατο του λέει η μητέρα μου, για να φαντάζεσαι. Αν κύριε Γυμνασιάρχα, η κόρη δικιά μου δεν μπορεί να απαγγείλει, τότε ποιος μπορεί, το είπε. The whole span. Πώς? Αγγλικά. Η μαμά σου το απάντησε αγγλικά. Μαμά! Το είπε αγγλικά. Μπράβο της, μπράβο της. Τουλάχιστον εξασφαλίσαμε τα σάντουιτς, καπίνι και αυτό. Και το πάνε γεμίστα. Και το πας. Κυρίες, 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 παιδιά μου. Τρίαμβο, τι αλλαγές έγιναν. Η κυρία Ελένη, την οποία ομολογώ είχα αντιχίσει, απεδείχθη την νοήτα. Ορμάται έξω, ανοίγουμε την πόρτα. Βροχή! Η κυρία Ελένη αψηφάει την πόρτα. Στρίβουμε δεξιά, μετά ευθεία. Έξω αριστερά, ένα ταξί. Η κυρία Ελένη με γρήγορο ρυθμό του μπλοκάρει το δρόμο. Εγώ ανοίγω την πόρτα πίσω αριστερά. Η κυρία Ελένη ορμάει σαν σύμφωνα μέσα στο ταξί από την πόρτα πίσω δεξιά. Και τότε. Και θαυμάζω τόσο πολύ που θα την αποκαλώ πλέον μόνο Ελένη. Η Ελένη λοιπόν δηληγορία. Ξεκινάμε. Ορμάκα κάθεκτα. Ανάβει το κόκκινο φως. Με κίνδυνο προστίμου το προσπερνάμε. Τσίγουμε αριστερά. Μετά ευθεία. Τρεις κούρσες έξω δεξιά κάνουν να μας ανηκητήσουν. Με γρήγορο ελιγμό τους ξεφεύγουμε και με κεραυνοβόλο προσπέλαση φρενάρουμε μπροστά στο κτίριο της αστυνομίας. Επιχειρούμε άνοδο. Παρακάμπτουμε το φλουρό και είμαστε στο πρώτο πάτωμα. Τρεις αστυφύλακες καλύπτουν το τέρμα. Με αυτοθυσία η Ελένη ορμάει επάνω τους, διασπάζει το κρυό, παραβιάζει την αιστεία των αξιωματικών και ευνηδιάζουμε τον αξιωματικό υπηρεσίας. Και τότε η Ελένη αρπάζει την κατάθεσή της και ξεσκίζει τα σεντόνια. Και τώρα η μνήμη της νεκράς είναι γεμάτη με πουλιά και λουλούδια. Και τώρα να υποδεχτούμε την πρωταθλήτρια Ελένη. Την Ελένη μας. Ζήτω η Ελένη. Ζήτω η Ελένη μας. Ζήτω η Ελένη μας. Ζήτω η Ελένη μας. Ζήτω η Ελένη μας.
Εσύ να απαντήσεις που κουδένεις και στοίχημα. Απαντησιό. Κοδέτησε ξαναρωτά, παιδί μου. Μήπως είδες που πήγε η νεκρή. Τι πήρανε. Τι. Πώς. Εξηγηθείτε να έχετε ευθύνη. Νομικός δεν υπάρχουν ούτε μία ευθύνη. Την νεκρή την πήρανε και το φέρετρο φυσικά. Ήρθαν δύο κύριοι, είπαν καλησπέρα, πήραν το φέρετρο και έφυγαν. Τρελές. Κοδέτη, παιδί μου, νομίζω ότι παραφέρεσαι. Τι κύριοι ήρθαν. Γιατί δεν πέρασαν μέσα να μας υπηρετήσουν. Τι τους άφησες. Είπαν πως έχουν εντολή να οδηγήσουν την νεκρά στο νεκροτομείο. Στο νεκροτομείο μόνη της. Στο νεκροτομείο για την ταρίχευση. Ταρίχευση. Εξηγηθείτε νεαρά, έχετε ευθύνη. Τώρα εσείς έχετε ευθύνη με νεκρά. Παρακαλώ πολύ. Όχι οι απαιτήσεις της χειρονομίας. Προφανώς παρεξήγησαν. Είδατε, ήρθαμε μιλήσει αρχικώς για τα νίκηση. Ποιος! Δεν έχει σημασία. Και όταν τροποποιήσατε το πρόγραμμα, δεν πρόφτασα να ειδοποιήσω το γραφείο. Το ξέρετε ότι διακρινόμεθα για την ταχύτητά μας. Είναι αρχή του γραφείου μας. Ταχύτης, άνεσης, ευλάβεια. Το έλεγα εγώ, το έλεγα. Είμαστε το σπίτι της συμφοράς. Καλέστε την άμεσο δράση το 100! Τι κάνετε! Όχι αστυνομία, θα εκτεθείτε. Μαρμάρος είσαι εσύ, μωρέ! Τέμα! Παρακαλώ πολύ. Όχι απλευθείς εκφράσεις απέναντι μου, κυρία μου. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και το μυθικό. Απέναντι μου τουλάχιστον. Και εγώ θα ενεργήσω τα θέοντα. Τα βλέπετε! Τα βλέπεις, μανταμόλια! Σιωπή! Σιωπή και ψυχραιμία! Σιωπή! Όλες! Ψυχραιμία! Τώρα τι θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε εκεί μία χωρίς την νεκρή. Δεν μπορώ, μια καρέκλα, δεν μπορώ. Αι παρά τα πως είσαι μια καρέκλα, εδώ μέσα με κοτσό νεκρή την καρέκλα, το κοιτάμε. Μέρι, θα έπρεπε να τρέπεσαι. Καλά σου λέει η Μαρία, ο κύκλος είναι θανάσιμος. Το ξέρεις το ματαιώνεται η κυρία να χάσουμε την νεκρή. Για μαύρε δί που ξέρουμε ότι θα μας έρθει τα ριχευμένη. Νικήσαμε. Την εσώσατε! Από του χάρου τα δόντια. Ήταν στο νεκροτομείο, έτοιμη να. Και μόλις που πρόφτασα να τηλεφωνήσω. Και τώρα σε λίγο το φέρετρο επιστρέφει. Και η νεκρά επίσης. Σώα και αυλαβής. Και έτσι δεν ματαιώνεται η κυρία. Καημένη θεία Κοστούλα. Λίγο έπρεπε να κάνει ολόκληρο αεροπορικό ταξίδι χωρίς λόγο. Επιτέλους, για την φωτός. Άρα και θα έρθουν και για μας καλύτερες μέρες. Δεν τολμώ, το σκέφτω. Για να σας πω, όχι άλλα κλάματα, όχι το πάρτε και αισιοδοξία. Βάρος, ψηλά το κεφάλι. Όλα θα πάνε καλά, όλα. Ω, Αντιγόνη, είσαι ένας άγγελος καλάς και καλοσύνης. Τώρα και εγώ το ελπίζω. Έτσι, τε, θάρρος! Θάρρος! Αχ, είμαι πλημμυρισμένη από ελπίδες! Κι εγώ, η Αντιγόνη όμως βοήθησε τόσο πολύ. Ναι, αλλά και η Όλγα μας! Η Ελένη κυρίως. Εγώ θα έλεγα να μην γίνονται διακρίσεις. Όλες οι κυρίες βοήθησαν. Εγώ προσωπικά σας συγχαίρω όλες. Όλες! Και εμείς εσάς με έτρεπα. Εγώ, για να το αποδείξω. Κι εγώ. Κι εγώ. Αγαπητέ μέτρο, πώς θα μπορέσουμε άρα για να σας εκφράσουμε. Αγαπητή κυρία, εγώ την πήρα ήδη την ανταμοιβή μου. Μία παρόμοια χειρονομία, παρότι η λέξη χειρονομία δεν είναι βέβαια η κυριολεξία. Από ένα μπουκέτο ωραίες κυρίες. Τι άλλη ανταμοιβή θα τολμούσε να ζητήσει ένας άντρας. Μια στιγμή, να φέρω και την κόρη μου. Γιατί, έλα.
ξαναβρεθούμε πάλι. Και εμένα πόσο μου άρεσε, μην καθυμόμαστε τώρα πια, ε. Κι εγώ θα το γράψω έκθεση στην τάξη μου. Τη μέρα κι αυτή κορίτσια. Εγώ θα την κλείγουμε πάντα, πάντα. Ε, πώς να ξεχαστεί, αλίμονο. Αλίμονο, μόνο οι όμορφες στιγμές μένουν. Αξέχαστη ανάμνηση. Κορίτσια, κορίτσια, μια ιδέα. Να πούμε μια φωτογραφία έτσι για ενθύμιο, να θυμόμαστε. Την αφιερώνουμε όπως πάντα στον Νίκο Νταλατόρη. Θα προσφέρουνε καφέ, κονιάκ, βερμούτ, σάντουιτς και παραγεμιστά στο χώρο αυτό, αλλά στα 40. Για να συζητήσετε τις πεντούσες, γιατί έχουν μια ευχαριστώ.